Καλώς ήρθατε πάλι στο Fit and Fight with Renee. Σήμερα θα σας δείξω 5 ασκησούλες καινούριες, οι οποίες θα τις κάνουμε με kettlebell, ένα από τα αγαπημένα μου όργανα γυμναστικής. Θα πιάνει όλο το σώμα, όλες τις μυϊκές ομάδες, οπότε ετοιμαστείτε να υδρώσετε. Λοιπόν, η πρώτη μας άσκηση θα είναι η κλασική άσκηση των kettlebell, είναι the mother move, swing. Υπάρχουν 2 ειδών swing, η κλασική είναι το Russian swing. Θα σας δείξω αμέσως πώς πρέπει να πιάνουμε το kettlebell για να μην τραυματίσουμε τη μέση μας, πάνω απ' όλα. Οπότε, για να πιάσουμε το kettlebell με τον σωστό τρόπο, πάντα λυγίζουμε λίγο πόδια. Ποπός είναι έξω, σαν να κάνουμε κάθισμα. Στήθος ανοιχτό, το πιάνω, το ανεβάζω μέχρι εδώ, μέχρι πάνω. Και για να το ξεκινήσουμε την κίνηση, θα φέρουμε λίγο μπροστά τους γοφούς μας, με ένα pop, οπότε εδώ. Τα χέρια μας πάνε μέχρι ύψος των ώμων και όπως βλέπετε όλη η κίνησή μου είναι μέσα στους γοφούς μου. Σπρώχνω με τους γοφούς. Και για να σταματήσω, σταματάω πάλι με τον ίδιο τρόπο. Δεν καμπουριάζω ποτέ. Πάντα ανοιχτό στήθος, ποπός έξω. Να το θυμόμαστε αυτό. Δεύτερη άσκηση θα βάλουμε squats με press, με πίεση πάνω. Οπότε εδώ. Το πιάνω ανάποδα, με βολεύει καλύτερα. Το πιάνω εδώ από τα χερούλια. Κατεβαίνω σε βαθύ squat, ανεβαίνω και τεντώνω. Πάμε την τρίτη μας άσκηση, τα οποία θα είναι τα deadlifts, άσκηση θανάτου. Θα εστιάσουμε τώρα στους δικεφάλους μας. Θα σας δείξω από το πλάι για να φαίνεται πιο καθαρά η κίνηση. Πάντα, όπως είπα, προσέχουμε πολύ το πώς θα πιάσουμε το kettlebell, οπότε δεν καμπουριάζω, ανοιχτό στήθος, έξω ποπό. Πιάνω από εδώ, ανεβαίνω, κλειδώνω και κατεβαίνω αργά. Δεν κάνω κάθισμα, δεν είναι squat, είναι κάτι ενδιάμεσο. Λυγίζουμε ελαφρώς τα γόνατά μας και κανονικά, αν το εκτελούμε σωστά, θα νιώθουμε ήδη ότι τραβάει λίγο στο δικέφαλο. Εδώ. Πάμε για 10 επαναλήψεις. Πάμε την τέταρτη άσκησή μας, η οποία θα είναι shoulder press, οπότε εστιάζουμε στους ώμους μας. Για να πιάσουμε το kettlebell σωστά, το φέρνουμε μέσα σε clean. Θα σας δείξω αμέσως. Οπότε από εδώ, ανοιχτό στήθος όπως λέω πάντα, τραβάμε και έρχεται και κλειδώνει πάνω στο κόκαλό μας εδώ και πάνω στο δικέφαλο, το μη. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Τώρα για να ανεβάσουμε το kettlebell, το τεντώνουμε τελείως και έρχεται και κλειδώνει δίπλα στα αυτή μας. Εδώ. Κάνουμε 5 επαναλήψεις στο ένα χέρι και 5 στο άλλο. Και αλλάζουμε. Κατεβάζω και με τον ίδιο τρόπο το ξανασηκώνω. Εδώ και πάμε. Φτάνουμε στην τελευταία μας άσκηση. Θα κάνουμε windmill. Είναι μια από τις αγαπημένες μου ασκήσεις. Θα σας δείξω αμέσως. Οπότε θα εστιάσουμε τώρα στον κορμό. Το πιάνουμε το kettlebell. Το φέρνουμε πάνω. Και από αυτό το σημείο πρέπει να έρθει πάνω από το κεφάλι μας. Οπότε το φέρνω σε press. Ανοίγω λίγο τα πόδια μου. Μπροστά εδώ. Το κεφάλι, τα μάτια κοιτάνε πάντα το kettlebell σε αυτή την κίνηση. Και σιγά σιγά κατεβαίνω, ακουμπάω και ανεβαίνω.
κλειδώνω πάντα, έτσι. Πάμε για 5 και 5. Φτάσαμε, παιδιά, στο τέλος της προπόνησής μας. Προτείνω να κάνουμε 3 με 4 γύρους, επαναλήψεις γύρω στις 10 με 12. Αυτά. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα και σας περιμένω next week να γυμναστούμε πάλι μαζί, παρέα. Φιλάκια πολλά!